ανέμορφη, δεν το συζητώ. Και εγώ έχω έρωτα με τη Φλόρινα. Δεν το συζητώ. Οι κάτοικοι της Φλόρινας, οι οποίοι κάθε φορά που πιάνει χιόνι στην Αθήνα και εμείς εδώ το παίζουμε. Γελάνε μαζί μας. Γελάνε μαζί μας. Δεν ξέρω αν το ίδιο συμβαίνει και με την υποψήφια βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Βουλευτή και υποψήφια βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην περιοχή, την κυρία Πέττη Πέρκα, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Για να συζητήσουμε για την προεκλογική επικαιρότητα και όχι μόνο. Γεια σας, κυρία Πέρκα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Σε αυτό που αναφέρατε, θέλω να πω ότι εδώ πραγματικά, ακόμα και τώρα, πάντα έχουμε μεγάλη διαφορά στη δημοκρασία. Και δυστυχώς η πολιτεία δεν έχει φροντίσει ποτέ αυτή την ανισότητα, γιατί η ανισότητα πρόκειται και οικονομική αλλά και κοινωνική, να την κατευνάσει με κάποιο τρόπο. Όσον αφορά το χειμώνα και τη θέρμανση, φαντάζομαι. Βέβαια, είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είναι μεγάλο το ποσό που καταναλώνουν οι κάτοικοι για τις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Πάντως είναι γεγονός, εγώ θα το πω αυτό άσχετο και θα μπούμε κατευθείαν στα πολιτικά, ότι πολιτεύεστε σε μία, κατά την άποψή μου, από τις ωραιότερες περιοχές της Ελλάδας. Κατά την άποψή μου, έτσι. Η αλήθεια είναι ότι είμαι πολύ τυχερή. Είναι η καταγωγή μου, φυσικά, εδώ έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει. Είναι πανέμορφη. Σας καλούμε να έρθετε κιόλας. Και ιδιαίτερα την Άνοιξη. Ιδιαίτερα η Άνοιξη είναι καταπληκτική. Είναι όλες οι εποχές πολύ. Είναι όλες οι εποχές. Ακόμα και ο βαρύς χειμώνας, ειδικά για τους επισκέπτες, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχουμε και χειμερινό τουρισμό. Όντως. Λοιπόν, για να πάμε στα πολιτικά. Κυρία Πέρκα, θέλω να σας κάνω την ερώτηση ευθέως, όπως μου έρχεται στο μυαλό και στα χείλη. Σας έχει κάνει ζημιά στο αφήγημα των μετεκλογικών συνεργασιών ο Γιάννης Βαρουφάκης? Και ξεκινάω με αυτό το ερώτημα, γιατί κακά τα ψέματα κατάφερε ο Γιάννης Βαρουφάκης με το πρόγραμμα Δήμητρα και τις αντιπαραθέσεις που έχουν ξεσπάσει γύρω από αυτή την ιστορία να γίνει κεντρικό θέμα συζήτησης, από κεντρικό θέμα συζήτησης στην προεκλογική αντιπαράθεση, μέχρι και ανέκδοτο. Έτσι, στα χείλη του Πρωθυπουργού. Λοιπόν, σας κάνει ζημιά, σας έχει κάνει ζημιά, πιστεύετε, στο αφήγημα? Ναι. Ότι οποιοδήποτε θέμα στην επικαιρότητα μονοπολεί το ενδιαφέρον, το οποίο έπρεπε να είναι σήμερα στην ακρίβεια, στην οικονομία, στην επόμενη μέρα, κάνει ζημιά γενικώς στη δημοκρατία. Διότι είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει για όλα τα θέματα. Ήταν ο κ. Γεωργούλης, γίνεται μια μονοπόληση σε μια προεκλογική περίοδο κρίσιμων εκλογών για την πορεία του τόπου και του λαού, να μονοπολεί αυτό το ενδιαφέρον και μάλιστα και να μεγαλοποιείται κτλ. Με αυτή την έννοια, ναι, και όπως είπα, κάνει ζημιά στον προεκλογικό διάλογο. Οι πολίτες αγωνιούν, είναι γνωστά η αναδιανομή του πλούτου που γίνεται, η διεύρυνση των ανισοτήτων, και επομένως η κουβέντα, η προεκλογική, έπρεπε να εστιαστεί σε αυτά τα σημεία. Σοβαρές αντιπαραθέσεις, να ξεδιπλώσουν τα κόμματα, τα προγράμματά τους και όλη την πολιτική που σκέφτονται να εφαρμόσουν, να γίνει και μια κριτική βέβαια στα πεπραγμένα της κυβέρνησης που απέρχεται. Ανταυτού λοιπόν, άνοιξε και εγώ τη τηλεόραση μου το πρωί και είναι τραγική αυτή η κατάσταση. Να συζητάμε το Plan B, διότι μάλλον περί αυτού πρόκειται, δεν το παρακολουθήσει, ενός μικρού κόμματος το οποίο θα μπορούσε να συμμετέχει σε μια κυβέρνηση συνεργασίας, βεβαίως με όρους και προγραμματικές συμφωνίες που δεν θα περιείχαν προφανώς αυτό το σχέδιο. Εάν και εφόσον, νομίζω ότι είναι μια αξιοποίηση από μέσα που ελέγχονται κυρίως από την κυβέρνηση και από τη Νέα Δημοκρατία, αυτό δεν μπορεί να το συζητήσει κανείς, προκειμένου ακριβώς να μην τεθούν τα σοβαρά προβλήματα πάνω στο. Μια στιγμή, είναι θέμα μέσων που ελέγχονται από την κυβέρνηση. Εσείς, οι επόμενες εκλογές είναι με απλή αναλογική. Το βασικό επιχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ψηφίστε μας. Να είμαστε πρώτο κόμμα και να κάνουμε την προοδευτική διακυβέρνηση. Της οποίας μέρος είναι το Μέρα 25. Δηλαδή το κόμμα που λέει ότι μπορεί και να κλείσουν οι τράπεζες και να συναλλασσόμαστε με τη Δήμητρα. Με ένα εναλλακτικό νόμισμα, με κρυπτονόμισμα, όπως θέλετε εσείς. Δηλαδή, δεν υπάρχει και ένα θέμα στο βασικό αφήγημά σας για την προοδευτική διακυβέρνηση? Ότι το απάντησα, αλλά θα το επαναλάβω για να γίνει ακόμη πιο καθαρό. Προφανώς δεν πρόκειται σε μια τέτοια κυβέρνηση να μπει αυτό το περίφημο πρόγραμμα του κ. Βαρουφάκη, το οποίο μπορεί να αποτελεί Plan B κτλ. Οι κυβερνήσεις συνεργασίες και η κουλτούρα που πρέπει επιτέλους να αποκτήσουμε κι εμείς ως ευρωπαϊκή χώρα σημαίνουν προγραμματική συμφωνία. Τι θα κάνουμε στην οικονομία? Θα κρατήσουμε το δημόσιο χαρακτήρα, παράδειγμα, της ΔΕΗ, των υποδομών, της υγείας, της παιδείας. Πολύ, πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Θα αυξήσουμε τους μισθούς. Θα διαρθρώσουμε τα χρέη των πολιτών. Θα φορολογήσουμε το πλούτο. Θα μειώσουμε το ΦΠΑ. Είναι ολόκληρη σχεδιασμή που του. Κυρία Πέρκα, επομένως, δεν θέλω να διακόψω τον ηρμό σας, αλλά έχω μια, έτσι, ειλικρινή απορία.
Το συζητάμε από το πρωί και με διάφορους επικοινωνιολόγους. Είχαμε νωρίτερα τον κύριο Ζούπη κλπ. Είναι γνωστό, εσείς ασχολείστε και χρόνια με την πολιτική, το ξέρετε, ότι το μήνυμα που πρέπει να εκπέμπουν τα κόμματα καθ' όλη τη διάρκεια της τετραετίας, πόσο μάλλον δε την προεκλογική περίοδο, πρέπει να είναι σαφές. Και εδώ το δικό σας μήνυμα, το οποίο αφορά σε αυτό που είπε νωρίτερα και η Μαρία, την λεγόμενη προοδευτική διακυβέρνηση, φαίνεται ότι έχει θολώσει. Γιατί το λέω αυτό? Ξεκινήσατε με μία άποψη που έλεγε ψηφίστε μας να είμαστε το πρώτο κόμμα και θα ηγηθούμε μίας κυβέρνησης κομμάτων προοδευτικών. Στη συνέχεια ξεκίνησαν οι διαφωνίες στα εάν. Μα θα θέλει ο Ανδρουλάκης τον Τσίπρα, θα θέλει ο Ανδρουλάκης τον Βαρουφάκη, ο Βαρουφάκης θα θέλει τον Ανδρουλάκη, ο Τσίπρας θα μπορεί να αντέξει τον Βαρουφάκη και τα προγράμματα Δήμητρα. Και φτάσαμε σε ένα σημείο, ο αρχηγός του κόμματός σας χθες να δηλώσει ότι εμείς είμαστε ανοιχτοί και σε μια κυβέρνηση ανοχής. Δηλαδή ότι θα μπορούσε να υπάρξει και μια κυβέρνηση ανοχής. Δεν έχει παραθολώσει πια το μήνυμα που στέλνετε στους ψηφοφόρους, οι οποίοι αυτό που πρωτίστως νομίζω επιθυμούν είναι να κυβερνηθεί η χώρα? Ακριβώς. Γι' αυτό ακριβώς επιμένουμε και δεν είναι καθόλου θολό το μήνυμα. Το μήνυμα λέει το εξής. ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα προκειμένου να μπορέσει να πάρει την εντολή και να δημιουργήσει μια κυβέρνηση, προοδευτική κυβέρνηση συνεργασίας. Από εκεί και πέρα, η αλήθεια είναι ότι οι συζητήσεις προεκλογικά διαφέρουν λίγο από τις συζητήσεις επόμενης μέρας ό,τι αφορά στο... έχει μιλήσει και ο λαός, επομένως λαμβάνεται υπόψη. Εκεί λοιπόν βλέπουμε ότι μπορούμε και θα απευθυνθούμε και στο ΠΑΣΟΚ και σε όλα τα κόμματα του προοδευτικού χώρου, τα οποία πια θα έχουν και την ευθύνη να ανταποκριθούν σε αυτό το κάλεσμα, βάζοντας βεβαίως και κάποιους όρους. Μία συζήτηση προγραμματική είναι αυτό που συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη, προκειμένου η χώρα να έχει κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει, υπάρχει ο κίνδυνος μάλλον, να μην πω ότι θα γίνει οπωσδήποτε, να έχουμε συνεχείς εκλογικές αναμετρήσεις μέχρι η Νέα Δημοκρατία να γίνει να πάρει την αυτοδυναμία, πράγμα που είναι πάρα πολύ απίθανο. Από ό,τι φαίνεται και με βάση τις δημοσκοπήσεις ακόμα. Ναι. Επομένως, είναι το πιο σαφές μήνυμα. Μια στιγμή τώρα για τις δημοσκοπήσεις. Αλλά οι προγραμματικές συμφωνίες σε άλλες χώρες που γίνονται στη Γερμανία, για παράδειγμα, παίρνουν μήνες. Δεν γίνονται μέσα σε τρεις ημέρες. Και αν καταλαβαίνω καλά, τι είναι αυτό που λέτε εσείς? Ότι το ΠΑΣΟΚ σε αυτήν την περίπτωση θα κάνει πίσω από αυτό που λέει, ότι εγώ δεν πάω με τον Βαρουφάκη, και ο Βαρουφάκης θα ξεχάσει τις Δήμητρες και τους Οδυσσέες και όλα αυτά που λέει? Προφανώς, ας ξεκινήσω από τον κύριο Βαρουφάκη, γιατί πραγματικά αυτό το, έτσι λίγο χαμογελάω. Ναι. Προφανώς την κουβέντα στο τραπέζι των προγραμματικών συγκλήσεων δεν θα μπει ένα σχέδιο ακραίο όπως είναι το σχέδιο Δήμητρα, το οποίο, όπως επαναλαμβάνω, προφανώς πρόκειται για ένα πλάν BC κτλ. Αυτό το ξεπερνάμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον κύριο Ανδρουλάκη, μίλησα πριν για την ευθύνη που θα έχει κάθε κόμμα, το προσέξτε σε αυτό το διάλογο, ευθύνη απέναντι στο λαό. Ότι αυτό τώρα το αίτημα του κυρίου Ανδρουλάκη ότι θα κάνουμε, θέλω, μπορώ να κάνω συγκυβέρνηση είτε με τη Νέα Δημοκρατία είτε με το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι το θολό, έτσι, γιατί τελείως διαφορετικά τα προγράμματα, αρκεί να μην είναι οι πρόεδροι τους πρωθυπουργοί. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να σταθεί. Με την έννοια ότι ο λαός πολλές φορές ψηφίζει τον πρωθυπουργό. Εγώ το ακούω στη Φλόρνα. Τσίπρα ψηφίζουμε. Ναι. Δεν μπορεί να αλλοιώσει τη λαϊκή βούληση. Ναι. Τώρα, λοιπόν ότι. Ναι. Και σε ό,τι αφορά τις συνεργασίες που είτε, ότι είναι μέρες και κρατάνε, δεν είναι έτσι. Διότι έχουμε μια κοινοβουλευτική περίοδο 4 χρόνων με πάρα πολλά νομοσχέδια, στα οποία στα περισσότερα μπορώ να πω η αντιπολίτευση, όχι μόνο η αξιωματική, το μεγάλο κομμάτι ψήφιζε μαζί. Καταψήφιζε νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά είναι συγκλήσεις. Γιατί συνομιλούμε με τους συναδέλφους μας και βλέπουμε τις θέσεις και τις γραμμές. Τώρα, κάτι τελευταίο που ήθελα να σας ρωτήσω. Έχει ξεκαθαρίσει ο Αλέξης Τσίπρας, και όντως ναι, αυτό είναι καθαρό, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να επιδιώξει κυβέρνηση ηττημένων. Δηλαδή, σου λέει, θα επιδιώξω κυβέρνηση εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο κόμμα. Και μόνο τότε. Όμως, δημοσκοπικά δεν φαίνεται να βγαίνει αυτό, κυρία Πέρκα. Και προκαλεί, νομίζω, εντύπωση το γεγονός ότι ενώ βρισκόμαστε λιγότερο από ένα μήνα πριν από τις κάλπες, τα πράγματα φαίνεται να παγιώνονται. Και αυτό δεν είναι μία εκτίμηση που έχει να κάνει μόνο με τις δημοσκοπήσεις που έρχονται στο φως. Είναι, όπως φαντάζομαι θα είδατε κι εσείς, και μία πραγματικότητα που καταγράφεται ακόμη και στα γραφεία στοιχημάτων. Έτσι. Δηλαδή,
φαίνεται να μην αμφισβητείται η τάση που υπάρχει αυτή τη στιγμή ως προς το ποιος θα είναι πρώτο κόμμα. Μας επιτρέψετε βέβαια να το αμφισβητείτε. Να το αμφισβητείτε, ναι. Έχετε κάποια μέτρηση. Όμως δεν σας προβληματίζει, δεν σας προβληματίζει όμως αυτό. Κοιτάξτε, εννοείται ότι λαμβάνουμε υπόψη και τις δημοσκοπίες που είναι η φωτογραφία της στιγμής. Βλέπουμε όμως πολύ, δεν είναι μεγάλη σημασία στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων και βλέπετε και βλέπουμε όλοι ένα μεγάλο ποσοστό αναποφάσεις των πολιτών. Πολύ μεγάλο ποσοστό. Πρωτοφανές θα έλεγα. Οι οποίοι δεν είναι όλοι ΣΥΡΙΖΑ όμως. Εσείς λέτε ότι η μεγαλύτερη είναι η πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, όχι. Δεν λέω καν αυτό. Λέω ότι υπάρχει μία δεξαμενή η οποία θα αποφασίσει τελευταία στιγμή με βάση βέβαια και το προεκλογικό διάλογο. Ο οποίος πάρα πολλοί συμπολίτες μας θέλουν να ακούσουν. Γι' αυτό και πριν και ξεκινήσαμε έτσι στην εκπομπή, ότι αυτά τα θέματα που μονοπολούν την επικαιρότητα και χάνεται ο διάλογος αυτός δεν μας ευνοεί. Πιστεύω όμως ότι θα επανέλθουμε και θα μετεπιτάσσουμε πια και ο χρόνος στα κανάλια θα είναι ισομοιρασμένος. Ήδη βγαίνουμε στον κόσμο. Επίσης, ένα κριτήριο σοβαρό. Βέβαια, η πραγματική δημοσκόπηση είναι κάτι ό,τι και να λέμε. Οπωσδήποτε. Εγώ αυτές τις μέρες κάνω περιοδία σε μια περιοχή λιγνητική. Mm-hmm. Πάω από χωριό στο χωριό, μιλάμε με ανθρώπους. Βρίσκω έρημα χωριά. Ανθρώπους να έχουν μεταναστεύσει είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά, άνεργους. Τα μαγαζιά δεν μπορούν να έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις καμία πρόσβαση στις τράπεζες. Στο Ταμείο Ανάκαμψης. Οι αγρότες υποφέρουν και ακόμα περιμένουν αποζημιώσεις του προαρχικού για τα μήλα, ας πούμε. Τους το υποσχέθηκαν και δεν τα έχουν πάρει. Και είναι θυμωμένος ο κόσμος και απολυτισμένος. Αυτός ο κόσμος λοιπόν κάπως έχει ένα μέσο που λέγεται ψήφος. Θα μπει στην κάλπη ελπίζοντας σε κάτι καλύτερο. Αυτό ήθελα να δηλώσω. Μάλιστα. Οι δημοσκοπήσεις δεν θα ανοίξουν κουβέντα πώς μπορεί κτλ. Αλλά πραγματικά. Βλέπω τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και βλέπω και την αντίδραση του κόσμου που συναντώ καθημερινά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα. Καλή προσωπική επιτυχία να έχετε, κυρία Πέρκα. Υποψήφια στη Φλόρινα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα.